πω από πλευράς μου ότι οι πόλεις μας υποχρεώνονται εδώ και 2 χρόνια να βιώνουν μια βαρβαρότητα σαν αυτή που έχουμε απέναντί μας, το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, όπου άνθρωποι στηβάζονται σε θαλάμους κατά 30 ή 40, ζουν σε συνθήκες εφιαλτικές, μέσα στη βρώμα, χωρίς πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής, χωρίς χώρο να κοιμηθούν, χωρίς χώρο να σταθούν καν όρθιοι μέσα στο χώρο του θαλάμου κράτησης. Έναν χώρο στον οποίο να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες βρήκαμε να κρατείται μαζί με 30-40 ακόμα κρατούμενους ένας άνθρωπος με κομμένο πόδι που είχε υποχρεωθεί να μείνει σε αυτές τις συνθήκες, όπου δεν υπήρχε χώρος ούτε να σταθεί σε αυτό το ένα πόδι που το απόμενε, όρθιος μέσα στον χώρο του κελιού, όπου άνθρωποι κοιμούνται, πρέπει να πω, άντρες και γυναίκες μαζί, είναι υποχρεωμένοι να κοιμούνται ακόμα και στο χώρο της τουαλέτας, στο χώρο μπροστά στις τουαλέτες. Οι πόλεις μας υποχρεώνονται να ζουν έχοντας τις παρυφές τους στα πόδια τους μικρά Auschwitz, όπου στηβάζονται πίσω από σειρματοπλέγματα άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε συνθήκες υγιεινής, οι οποίοι πεινάνε, όπως είδαμε στις πολλαπλές επισκέψεις μας, στερούνται του ζεστού νερού, στερούνται ιατρικής βοήθειας, στερούνται ενός ορίζοντα εξόδου από τη φρίκη την οποία βιώνουν. Αυτό που είναι ακόμα φοβερότερο είναι ότι οι γείτονες μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν, να βλέπουν αυτό το πράγμα και να το αποδέχονται, μαθαίνουν να νομιμοποιείται στη συνείδησή τους αυτή η βαρβαρότητα. Τα κέντρα κράτησης και τα προαναχωρησιακά κέντρα, όπως λέγονται τώρα, που δρομολογούνται με αποφάσεις των Υπουργείων, είναι κέντρα από τα οποία κάποιοι ήδη την ώρα που άνθρωποι πεινάνε, κρυώνουν και ξεφτελίζονται, κάποιοι ήδη κάνουν τη μεγάλη αρπαχτή. Εταιρείες επιστρατεύονται για το κτίσιμο των χώρων. Ειδικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν, ειδικά catering, ειδικές εταιρείες αναλαμβάνουν τη σύντηση με catering των κρατούμενων, με ποσά τα οποία είναι εξωφρενικά σε σχέση με το υποτυπώδες φαγητό το οποίο προσφέρεται. Να θυμίσω ότι είναι 5,87 ευρώ το ημερήσιο σιτηρέσιο για κάθε κρατούμενο, 5,87 ευρώ για να τους δίνουν ένα κομμάτι ψωμί, λίγα μακαρόνια και λίγο ρύζι, χωρίς φρούτο, χωρίς σαλάτα, χωρίς γαλακτοκομικά και με ελάχιστες φορές παροχή κρέατος, το οποίο είναι συνήθως κοτόπουλο. Να πω ότι την ίδια στιγμή που 5,87 εισπράττουν κάποιες πολυτελείς εταιρείες για αυτή την υπόθεση, το σιτηρέσιο, το ημερήσιο σιτηρέσιο στη φυλακή Συσίτη, ο κόστος εισιτίου είναι 2 ευρώ, ήταν 1,80 κάτι και έχει αυξηθεί στα 2,60 νομίζω σήμερα, και με αυτό συντίζονται με πολύ καλύτερους όρους, πάντα κακούς βέβαια, πάντα ελλιπώς, οι κρατούμενοι στις φυλακές. Αυτή τη σύντηση έχουν αναλάβει εταιρείες όπως η Νησής, που εδρεύει κάπου στην Κηφισιά ή στην Εκάλη, αν θυμάμαι καλά, και οργανώνει δεξιώσεις. Μαζί με τις δεξιώσεις στα πολυτελή πλούσια βόρεια προάστια αναλαμβάνει να συντήσει πρόσφυγες και μετανάστες μέσα στα στρατόπεδα κράτησης. Να πω ακόμα ότι άλλες εταιρείες αναλαμβάνουν και αυτές να συμμετάσχουν σε αυτό το φαγοπότι, καταβροχθίζοντας τα ευρωπαϊκά κεφάλαια τα οποία δίνονται για την για την κάλυψη των βασικών αναγκών των παράνομα
έτσι κι αλλιώς και βάρβαρα κρατούμενων ανθρώπων. Ετοιμάζονται λοιπόν να αναλάβουν τη φύλαξη αυτών των ανθρώπων, αναλαμβάνουν δηλαδή ένα μέρος των υπηρεσιών που οι αστυνομικές αρχές, που η αστυνομία θα έπρεπε να παρέχει. Απόφαση παλιότερη του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 1998 έχει κρίνει ότι η ανάθεση αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες δεν είναι αποδεκτή, είναι συνταγματικά μη αποδεκτή, διότι πρόκειται για άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία δεν μπορεί να εκχωρείται σε ιδιώτες. Παρ' όλα αυτά, παραβλέποντας συνταγματικά και μη συνταγματικά πλαίσια, θεσμικά και μη θεσμικά, το κράτος, η κυβέρνηση προχωράει και σε αυτό το παράλογο εγχείρημα, την ανάθεση της φύλαξης ανθρώπων, την ανάθεση άσκησης αστυνομικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Να πω για μια φορά ακόμα ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι υπάρχουν λαθρέες ζωές, δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε μικρά Auschwitz δίπλα στα σπίτια μας, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι το δικαίωμα στην ελευθερία, το δικαίωμα στη δουλειά, το δικαίωμα να πάνε τα παιδιά σχολείο, το δικαίωμα στην υγεία, την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας μπορεί να εξαρτάται και μπορεί να καταργείται διοικητικά, μπορεί να εξαρτάται από ένα μικρό χαρτί που έχει τον τίτλο άδεια παραμονής και μπορεί να καταργείται διοικητικά. Σε αυτό το πράγμα πρέπει όλοι μαζί να αντισταθούμε, να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε, και αυτό το πράγμα ξεκινάμε σήμερα.